Χαίρετε, χαίρετε. Αποχώρησα τα γυαλιά έτσι μόνο για μόστρα, γιατί είναι δασκαλίστικο αυτό το vlog. Το έχει ζητήσει μια φίλη, είναι tutorial για το ξεμπροστιασμα, τεχνικές ξεμπροστιασμάτους. Έχουμε μιλήσει πολύ τον τελευταίο καιρό για συμπεριφορές άλλων ανθρώπων, οι οποίες παρισφρίουν στον προσωπικό μας χώρο και μας στερούν την ελευθερία μας, τη ψυχική και τη συναισθηματική. Έχουμε μιλήσει για ανθρώπους που είναι αυτόκλητοι συμβουλάτορες, για ανθρώπους οι οποίοι είναι επιθεωρητές. Θυμάστε το βίντεο που κάναμε με τον Χάρη τον Βασιλιάδη, τον κλινικό ψυχολόγο. Έχουμε ακούσει για ανθρώπους, έχουμε μιλήσει, έχουμε συζητήσει για ανθρώπους που είναι αδιάγνωστοι και για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ένα συναισθηματικό άδειασμα, όπως έγραψε μια φίλη πολύ εύστοχα κάτω από ένα βίντεο που μιλήσαμε για τους ανθρώπους που αγαπούν να μας μισούν. Και λέει μήπως είναι ένα συναισθηματικό άδειασμα αυτό το πράγμα, δηλαδή τα αρνητικά συναισθήματα που έχουν μέσα τους αυτοί οι άνθρωποι τα βγάζουν πάνω μας, ή αν εμείς κάνουμε αυτό το πράγμα βγάζουμε εμείς τα αρνητικά μας συναισθήματα πάνω στους άλλους. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έχει να κάνει ξεκάθαρα με τεχνικές ξεμπροστιάσματος. Το ξεμπρόστιασμα, έτσι όπως χρησιμοποιείται σε αυτή την ορολογία, έχει να κάνει με το να δώσεις στον άλλο να καταλάβει ότι τον κατάλαβες. Ότι αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που σου κάνει είναι κάποιας μορφής ψυχολογικός πόλεμος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μου κάνεις gaslighting. Αυτή τη στιγμή προσπαθείς να με βγάλεις τρελό. Αυτή τη στιγμή θυμώνεις μαζί μου χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτή τη στιγμή αυτό που λες και αυτό που κάνεις δεν μου αρέσει και θέλω να σταματήσεις να το κάνεις. Για να μπορέσουμε να ξεμπροστιάσουμε τους άλλους και να τους βάλουμε στη θέση τους και στην όποια θέση τους, που δεν μας ενδιαφέρει ποια είναι η θέση τους, αυτό μας ενδιαφέρει να φύγουν από τη δική μας θέση, να φύγουν από τα πόδια μας, να σταματήσουν να μας ενοχλούν, να σταματήσουν να βγάζουν τα αποθυμένα τους πάνω μας, να σταματήσουν να μας χρησιμοποιούν σαν συναισθηματικούς σκουπιδοτενεκέδες ή σαν τείχους πάνω στους οποίους να ρίχνουν αυγά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Για να το επιτύχουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να μπορέσουμε πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε πότε η συμπεριφορά ενός ανθρώπου, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ένας άνθρωπος, δεν είναι καλός προς τη δική μας ψυχική υγεία και ευεξία. Και είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε μάθει μέσα από τη διαπαιδαγώγησή μας, έχουμε μάθει να δείχνουμε υποταγή στην εξουσία, στην όποια εξουσία. Μάθαμε να είμαστε υποταγμένοι στους γονείς μας, οι γονείς δεν κάνουν ποτέ λάθος, στις δικές μας εποχές ούτε οι δάσκαλοι έκαναν λάθος. Και γενικώς έχουμε μεγαλώσει ως παιδιά, όσοι είμαστε τώρα 40 και πάνω, ίσως και όσοι είναι 30 και πάνω, έχουμε μεγαλώσει με την πεποίθηση ότι πρέπει να υποτασσόμαστε στην εξουσία. Αυτό έχει να κάνει με την ιστορία μας ως έθνος, έχει να κάνει με τους πολλούς αιώνες σκλαβιάς που έχουμε περάσει και έχει να κάνει με έναν τρόπο σκέψης και λειτουργίας ανθρώπων ανελεύθερων, ανθρώπων δούλων, ανθρώπων σκλάβων, ανθρώπων οι οποίοι δεν έπρεπε να αντιστέκονται στους κατακτητές ούτως ώστε να σώσουν τη ζωή τους. Στη σημερινή εποχή όμως δεν έχουμε τις ίδιες κοινωνικές συνθήκες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ζούμε σε ελευθερία και σε δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, όπου και αν ζούμε, είτε στην Κύπρο, είτε στην Ελλάδα, είτε οπουδήποτε στον κόσμο, ζώντας σε μια δυτική κοινωνία και ζώντας σε ένα μη πολυταρχικό κράτος, έχουμε ελευθερία. Δηλαδή, αν ένα παιδί σήμερα ή αν ένα ενήλικα σήμερα δείξει την αντίδρασή του σε κάτι και πει όχι στην οποιαδήποτε καταπίεση έρχεται από άλλους ανθρώπους, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Δηλαδή, θα έρθουν να τον πάρουν στο πεδομάζωμα ή δεν θα τον εκτελέσουν ή δεν του κάνουν οτιδήποτε. Πώς μπορούμε να καταρρύψουμε αυτή την ανάγκη που έχουμε να υποτασσόμαστε, αυτό το μάθημα, πώς να ξεμάθουμε αυτό το μάθημα ότι όταν μας λέει κάποιος κάτι με πειθό, από μια θέση εξουσίας και από μια θέση έτσι ξερόλικη, πώς μπορούμε εμείς να καταλάβουμε ότι δεν είναι ανάγκη να τον ακούσουμε, δεν είναι ανάγκη να πιστέψουμε αυτό που μας λέει. Για παράδειγμα, μας λέει δεν είναι ωραία τα ρούχα σου. Μια εντός εισαγωγικών φίλη. Δεν σου πάει αυτό που φοράς. Πώς μπορούμε εκείνη τη στιγμή να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η πράξη, το να μας πει μια αρνητική κριτική, αυτή η πράξη είναι ανεπίτρεπτη, με την έννοια του ότι εμείς δεν επιτρέπουμε σε ανθρώπους από το περιβάλλον μας ή όχι, μπορεί να είναι και άγνωστος κάποιος που κάνει κακόβουλα σχόλια, και κακόπιστη κριτική και γενικά όλες οι κριτικές που δεν τις ζητάμε είναι κακόπιστες.
Εντάξει, το έχω πει πολλές φορές, άλλο να έρθω να ζητήσω τη γνώμη σου, άλλο να έχουμε μια τέτοια σχέση που να αναμένεις και εσύ από μένα τη γνώμη σου, άλλο να είμαι η μάνα σου ή να είμαι η καλύτερη σου φίλη ή να έχουμε ένα τέτοιο δέσιμο που είναι κομμάτι της σχέσης μας το να σε προστατεύω και να με προστατεύεις, και άλλο να μην σου πέφτει λόγος και να άρχισε να εκφράζεις το λόγο σου, ο οποίος είναι και αρνητικός. Δεν είναι ωραίο αυτό που φοράς, δεν σου πάνε τα μαλλιά σου έτσι, έχεις βάλει κιλά, έχεις χάσει κιλά και να μην ξαναμπούμε τώρα στο να αναπαράγουμε όλη αυτή την αρνητικότητα. Δεν υπάρχει λόγος. Όταν ο άλλος μας λέει κάτι το οποίο μας κάνει να νιώθουμε άσχημα, πατάμε μια παύση. Μια παύση και σκεφτόμαστε, τι μου είπες τώρα. Μπορούμε να το πούμε και φωναχτά. Τι μου είπες τώρα. Τι μου είπες τώρα. Μπορείς να επαναλάβεις αυτό που μου είπες τώρα. Ζητήστε να σας το επαναλάβω. Όση ώρα το επαναλαμβάνω, προσπαθήστε να εστιάσετε στο τι ακριβώς σας λέει. Μπορείτε να ρωτήσετε μετά, γιατί μου το είπες αυτό. Τι ήταν αυτό που σε κινητοποίησε, ώστε στα καλά καθούμενα να μου κάνεις αυτό το σχόλιο. Το επόμενο βήμα είναι να πούμε ότι εγώ δεν ένιωσα καλά ακούγοντας αυτό το σχόλιο. Ένιωσα άσχημα. Δίνουμε feedback δηλαδή. Δίνουμε ανατροφοδότηση. Ένιωσα άσχημα με αυτό το σχόλιο που μου έκανες. Άρα, τι μου είπες, ξαναπες το να το ξανακούσω και να το αναλύσουμε, γιατί μου το είπες και ανατροφοδότηση. Ένιωσα άσχημα τώρα που μου το είπες. Αν το άλλο πρόσωπο προσπαθεί να μας βγάλει τρελούς και να σου πούμε, γιατί δεν έπρεπε να νιώσεις άσχημα, γιατί εγώ από αγάπη σου το είπα. Δεν έπρεπε να νιώσεις άσχημα, γιατί εγώ σου το είπα για να πω την αλήθεια. Εγώ είμαι άνθρωπος που αγαπάω την αλήθεια. Ναι, γιατί ζούμε σε μια εποχή που η αγένεια και η κακότητα βαφτίζεται αλήθεια. Βαφτίζεται ειλικρίνεια. Απαντάμε. Η αλήθεια σου μου είναι αχρίαστη και με στενοχωρεί. Επιλέγω στη ζωή μου να μην έχω κοντά ανθρώπους οι οποίοι με στενοχωρούν επίτηδες. Και χωρίς να τους ζητηθεί. Σε ρώτησα. Είναι από τη δική σου δουλειά. Εμπίπτει στη δική σου δικαιοδοσία το τι κάνω, το τι τρώω, το πώς δίνουμε, το που πάω. Έχω ζητήσει τη γνώμη σου. Πρέπει να ζητήσω άδεια από εσένα για να κάνω την α, β ή γ επιλογή στη ζωή μου. Γιατί όλοι αυτοί οι τύποι, οι αυτόκλητοι συμβιβράτορες, είναι σπέρνονται από μόνοι τους. Δηλαδή φυτρώνουν εκεί που δεν τους παίρνεις. Έχουν μία, πώς να την πω, αναισθησία, έχουν μία, πώς να τη χαρακτηρίσω, έχουν μία άνεση και θεωρούν τους ανήκει ο κόσμος. Δεν έχουν όρια, είναι ανορίωτοι. Οπότε το ξεμπρόστιασμα έχει να κάνει με την οριοθέτηση. Αγαπητέ κύριε Τάδε, αγαπητή κυρία Τάδε, χρησιμοποιήστε πληθυντικό, πάρτε αποστάσεις ασφαλείας λεκτικά. Θα σε παρακαλέσω πολύ να κρατήσεις για τον εαυτό σου τις απόψεις που έχεις για μένα και να μου τις πεις μόνο εφόσον σου τις ζητήσω. Εγώ προσωπικά δεν σε θεωρώ το αρμόδιο πρόσωπο για να αποφασίσει για τον ντύσιμό μου, για τη διατροφή μου, για το σωματικό μου βάρος, για την επιλογή εργασίας μου, για την επιλογή συντρόφου μου, για την επιλογή μου να είμαι μόνη, για την επιλογή του να μην είμαι κτλ. 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 Κύριε Τάδε, σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να σταματήσετε να μου δίνετε τη σοφία σας, ειρωνικά, τη σοφία σας χωρίς να σας το ζητήσω. Και αν σου πει, έχεις πρόβλημα και εγώ σου λέω κάτι καλόπιστα και εσύ έρχεσαι και με βγάζεις τα νεύρα σου πάνω μου. Τι θα απαντήσετε? Ναι, έχω πρόβλημα και πρόσεχε. Πρόσεξε τον εαυτό σου γιατί έχω πρόβλημα. Δεν ανέχομαι την τοξικότητα. Έχω πρόβλημα. Δικαίωμά σου να πιστεύεις ότι έχω πρόβλημα, αλλά κράτησε το για σένα. Σε παρακαλώ πολύ. Θέλει τόλμη να το κάνεις αυτό το πράγμα. Θέλει τόλμη και θέλει πρώτα απ' όλα πεποίθηση, να είσαι μέσα σου σίγουρος, να έχεις την έντονη πεποίθηση ότι δικαιούσε να απομακρύνεις από το περιβάλλον σου ανθρώπους οι οποίοι δεν σου φέρονται με καλοσύνη και αγάπη. Μιλούσα προχθές με μια γνωστή μου κυρία, η οποία μου είπε το εξής. Είχα πάει, μου λέει, μια επίσκεψη και είτε καλοκαίρι τώρα, ανοιχτά τα παράθυρα και ακούω από το διπλανό σπίτι που μένουν κάποιοι συγγενείς μου, ακούω φωναχτά να με κατηγορούν και εμένα και τον άντρα.
Δεν ήξεραν ότι ήμουν στο διπλανό σπίτι. Δεν ήξεραν ότι ήμουν επίσκεψη στο διπλανό σπίτι και τους ακούω να λένε για μένα ότι είμαι ψιλομύτα, ότι είμαι το ένα, ότι είμαι το άλλο. Πράγματα που δεν ισχύουν και το λέω και εγώ, το επιβεβαιώνω και εγώ γιατί γνωρίζω την κυρία. Της λέω τι έκανες. Μου λέει δεν είπα τίποτα εκείνη την ώρα, όμως μετά τους πήρα τηλέφωνο. Και τους είπα άκουσα τι είπατε για μένα. Και τι έκαναν, της λέω. Μου λέει με έβγαλαν τρελή. Βγήκαν και από πάνω. Ζήτησαν και τα ρέστα. Και τι έκανες, της λέω. Μου λέει τους είπα δεν θέλω να έχουμε σχέσεις από τη στιγμή που έχετε αυτές τις απόψεις για μένα. Έκανα καλά, της λέω έκανες άριστα. Έπραξες άριστα, όχι απλώς καλά. Από τη στιγμή που έχει περιπέσει στην αντίληψή σου και έχεις ακούσει με τα ίδια σου τα αυτιά ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι σε κακολογούν, συγκεκριμένοι άνθρωποι άλλο πρόσωπο σου δείχνουν μπροστά σου και άλλο πρόσωπο πίσω σου, είναι διπρόσωποι δηλαδή, είναι υποκριτές, σου κάνουν τους φίλους, τους καλούς συγγενείς, τους καλοσυνάτους όταν είσαι συμπροστά και από πίσω σου σε κακολογούν, πολύ καλά κάνεις να τους αποκόψεις από τη ζωή σου. Όχι ότι θα σταματήσουν να σε κακολογούν, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχεις την αρνητική εμπειρία να βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο μαζί τους και να σε γεμίζουν με την αρνητικότητα τους. Γιατί η αρνητικότητα κάποιων ανθρώπων μεταφέρεται και χωρίς λόγια. Μεταφέρεται με μορφασμούς, μεταφέρεται με μουγκρίσματα, μεταφέρεται με ξεφυσίματα. Κάποιους ανθρώπους που όλη την ώρα ξεφυσούν μπροστά σε κάποιους άλλους. Και μούτρα συνέχεια. Όλα αυτά είναι αρνητική ενέργεια. Όλα αυτά είναι στενάχωρα συναισθήματα, τα οποία μεταφέρονται με ένα μη λεκτικό τρόπο και που αν δεν προστατεύσουμε τον εαυτό μας από μια αντιτοξική ομπρέλα, θα μας επηρεάσουν. Γιατί αυτό συμβαίνει. Ο εγκέφαλός μας ρουφά σας φουγκάρει οποιαδήποτε ερεθίσματα παίρνει. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε ποια ερεθίσματα βάζουμε μέσα στον εγκέφαλό μας. Ποια ερεθίσματα αφήνουμε να περάσουν στο υποσυνείδητό μας. Το να ακούμε να λένε αρνητικά πράγματα για μας, μας κάνει κακό. Το να βιώνουμε αρνητικά συναισθήματα που δείχνουν οι άνθρωποι μπροστά μας, μας κάνει κακό. Μας βλάπτει στη ψυχική μας υγεία. Μας βλάπτει στη ψυχική μας ισορροπία. Δικαιούμαστε. Είναι αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα να προστατεύουμε τη ψυχή μας και το σώμα μας από την όποια αρνητικότητα. Δεν είμαστε εμείς που θα πάμε να γιατρέψουμε τους αδιάγνωστους. Δεν είμαστε εμείς που θα τους βάλουμε μυαλό. Ακόμη και ψυχολόγοι να είμαστε εμείς οι ίδιοι, δεν μπορούμε να σιάξουμε, δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε, δεν μπορούμε να ισιώσουμε τους τα στραβά καλάμια γύρω μας. Το έχουμε εντοπίσει, το έχουμε συνειδητοποιήσει, έχετε εκφραστεί και εσείς πολλές φορές μέσα στο κανάλι ότι ζούμε σε έναν κόσμο που περιβαλλόμαστε από αρνητικότητα και από τοξικές ενέργειες. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν ξέρω αν είναι σημάδι της εποχής και αν συνέβαινε αυτό το πράγμα παλιότερα. Υποθέτω ότι θα συνέβαινε και παλιότερα, γιατί είμαι 45 χρονών, έχω αρχίσει να εργάζομαι από τη δεκαετία των 20. Είχα ανθρώπους οι οποίοι ήταν και 70 ετών όταν ήρθα για πρώτη φορά στο γραφείο μου, ξέρω εγώ, το 98. Μπορεί μια γυναίκα να ήταν 70 το 98. Άρα η ιστορία της ζωής της να πήγαινε 70 χρόνια πίσω. Και τέτοια πράγματα νομίζω πάντοτε συνέβαιναν. Απλώς δεν είχαμε λέξεις, δεν είχαν λέξεις οι άνθρωποι τότε, δεν ήταν ανεπτυγμένη η επιστήμη της ψυχολογίας, η τέχνη της ψυχοθεραπείας, δεν ήταν ανεπτυγμένη, ούτως ώστε να έχουν λέξεις τα πράγματα και να πούμε αυτός ο άνθρωπος λειτουργεί τοξικά, αυτός ο άνθρωπος έχει μια κακοποιητική συμπεριφορά προς τους άλλους, αυτός ο άνθρωπος είναι ενταΐς, αυτός ο άνθρωπος κάνει το ένα, αυτός ο άνθρωπος κάνει το άλλο. Δεν είχαμε ονόματα για όλες αυτές τις συμπεριφορές, υπήρχαν όμως αυτές τις συμπεριφορές. Ίσως στην εποχή μας και λόγω της κρίσης που δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και ηθική κρίση, τέτοια φαινόμενα να έχουν πολλαπλασιαστεί. Και επειδή έχουμε απομακρυνθεί ως έθνος από τις πηγές πνευματικότητας που είχαμε προηγούμενα, όπως είναι η Εκκλησία και τα πατριωτικά φρονήματα, και δεν έχουμε αντικαταστήσει αυτά τα ιδανικά με κάποια άλλα. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να είναι θρήσκος για να είναι καλός άνθρωπος, αλλά αν δεν είσαι θρήσκος και δεν ακολουθείς τις διδαχές της θρησκείας και στη θέση αυτών των διδαχών της θρησκείας δεν βάλεις κάποιες ανθρωπιστικές αξίες, τότε σημαίνει ότι είσαι ένας άνθρωπος χωρίς ιδανικά. Είσαι ένας άνθρωπος που ζεις μηδενιστικά, που δεν έχεις κάποια κίνητρα ανώτερα στο να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος και να συμπεριφέρεσαι καλύτερα προς τους άλλους ανθρώπους και να γίνεσαι συνεχώς η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Σε αυτό το κανάλι,
προσπαθούμε να κάνουμε ψυχοεκπαίδευση, προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό το πράγμα. Να εμπνεύσουμε κάποια ανθρωπιστικά, πνευματικά κίνητρα για τους ανθρώπους, ώστε να ζουν μια καλύτερη ζωή. Στην εποχή μας υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω μας, οι οποίοι λειτουργούν με τέτοιους τρόπους και πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι μπορεί να πιάσουμε τον εαυτό μας να λειτουργήσουμε με τέτοιους τρόπους. Να λειτουργήσουμε με τρόπους που δεν είναι υγιείς ψυχικά, με τρόπους που βλάπτουν και τον εαυτό μας και τους άλλους. Πώς ξεμπροστιάζουμε, τεχνικές ξεμπροστιάσματος. Δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να αντιληφθεί, να συνειδητοποιήσει την αυτό που μόλις ακούσαμε, την αυτό που μόλις έγινε. Επιτρέπουμε στον εαυτό μας να αντιδράσει, είναι απαραίτητο να αντιδράσουμε. Το να καταλάβεις ότι κάποιος είναι αρνητικός απέναντί σου και να μην τον ξεμπροστιάσεις σημαίνει ότι θα τον ξανασυναντήσεις και θα ξαναφάς αρνητικότητα. Το ξεμπρόστιασμα γίνεται ανάλογα με το ποιος είσαι εσύ και ανάλογα με το ποιον έχεις απέναντί σου. Έχω πει κάποια παραδείγματα, αλλά μπορεί να μην ταιριάζουν στη δική σας ψυχοσύνθεση, μπορεί να μην ταιριάζουν στη δική σας προσωπικότητα, μπορείτε να το κάνετε διαφορετικά. Μπορεί να θέλετε να γράψετε ένα γραπτό μήνυμα, ή να γράψετε ένα email, ή να γράψετε ένα, ξέρω εγώ, γράμμα, χειρόγραφο, μια κάρτα. Να μηνύσετε, να στείλετε το μήνυμα με κάποιο τρόπο στον άλλον άνθρωπο ότι έχω καταλάβει πώς λειτουργείς. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που λειτουργείς και επιλέγω να μην λειτουργείς με τέτοιο τρόπο στη ζωή μου. Μπορείς να λειτουργείς με ποιο τρόπο θες, αλλά όχι στη δική μου ζωή. Δικαιούμαστε. Δικαιούμαστε να περιφρουρήσουμε τον εαυτό μας από την όποια αρνητικότητα. Δικαιούμαστε. Ακόμη και αν αυτή προέρχεται από στενά συγγενικά μας πρόσωπα, γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτή η ερώτηση θα μπει στα σχόλια. Τι γίνεται αν αυτό το πρόσωπο με ενοχλεί τόσο πολύ, είναι η μάνα μου? Τι γίνεται αν είναι η αδερφή μου? Τι γίνεται ακόμη αν είναι ένα παιδί μου? Η μόνη περίπτωση στην οποία οφείλουμε και έχουμε υποχρέωση να προσπαθήσουμε πάση θυσία να αντέξουμε αυτή τη δύσκολη σχέση είναι με τα παιδιά μας, τα ανήλικα. Αν έχω ένα παιδί ανήλικο το οποίο έχει μια δύσκολη συμπεριφορά και νιώθω ότι η συμπεριφορά αυτού του ανήλικου παιδιού με δυσκολεύει, οφείλω να το παλέψω μέχρι τέλους, να πάω σε ψυχολόγους, να πάει και το παιδί σε παιδοψυχολόγο, να κάνουμε οικογενειακή συστημική θεραπεία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή οικογενειακής θεραπείας και να προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε αρμονικά, γιατί έχω ευθύνη απέναντι στο παιδί που έχω γεννήσει και είναι ανήλικο να του σταθώ σαν γονιός. Δεν έχω καμία ευθύνη απέναντι στη μάνα μου, απέναντι στον πατέρα μου, απέναντι στην αδερφή μου, απέναντι στον ένα, στον άλλο, τον παράλληλο. Και εδώ θα σας διαβάσω ένα mail το οποίο ήρθε από μια φίλη η οποία παρακολούθησε το βίντεο που μιλούσαμε για την κατάθλιψη του γονέα, για την κατάθλιψη του πατέρα. Και μου λέει... Ο πατέρας μου, λέει, ποτέ δεν ήταν στοργικός απέναντί μου, συνέχεια φώναζε και ήμουν σχεδόν αόρατη για εκείνον. Με τίποτα δεν τον λες πρότυπο πατέρα. Γενικά δεν πήρα αγάπη από μικρή και στη μητέρα μου ο πατέρας μου ασκούσε ψυχολογική καταπίεση. Εκείνη ήταν μια δυστυχισμένη γυναίκα και μητέρα. Πριν 3 χρόνια η μητέρα μου νόσησε με καρκίνο, δεν τον είδα ούτε τότε να συγκινείται. Προφανώς δεν έχει ενσυναίσθηση ο άνθρωπος. Τη μαμά μου τη χάσαμε. Εκεί ήταν που ο πατέρας μου άρχισε να μην κοιμάται, άρχισε να μας λέει ένα σωρό ψέματα για τη μητέρα μου, προσπαθούσε να σπηλώσει τη μνήμη της, να μας φωνάζει σε μένα και την αδερφή μου γιατί εμείς κοιμόμασταν και εκείνος όχι. Προσπαθήσαμε να το βοηθήσουμε, αλλά δεν ήθελε καμία βοήθεια και τη θεραπεία που του έδωσε ο ψυχολόγος αρνήθηκε να την πάρει. Προφανώς ψυχίατρος θα εννοείς. Στον ψυχολόγο τον πήγαμε εμείς τον ζόρι. Για να δώσει θεραπεία πρέπει να είναι ψυχίατρος. Η αδερφή μου ήταν εκείνη που απομακρύνθηκε πρώτη γιατί δεν μπορούσε άλλο. Μετέπειτα και εγώ σταμάτησα να προσπαθώ. Νιώθω όμως πολλές τύψεις γιατί νιώθω σαν να τον εγκατέλειψα, αλλά ψυχικά δεν μπορούσα άλλο. Έπρεπε να προχωρήσω θαρρό. Γιατί νιώθω ότι πρέπει και εγώ να λύσω όλα αυτά τα τραύματα που κουβαλάω από την παιδική μου ηλικία. Και μου έγραψε κιόλας η φίλη ότι έχει απομακρύνει και τα παιδιά της από τον πατέρα της, ο οποίος λειτουργεί με ένα τοξικό τρόπο. Υποθέτει ότι έχει κατάθλιψη ο πατέρας της και γι' αυτό δεν κοιμάται. Ίσως και ο ψυχίατρος, τον οποίο πήγε να τους είπε ότι έχει κατάθλιψη, και με ρωτούσε για το πώς μπορεί να ξεπεράσει τις ενοχές. Από τη στιγμή που είναι ενήλικας, από τη στιγμή που τον έχετε πάρει στον ψυχίατρο, από τη στιγμή που υπάρχει θεραπεία μπροστά του και δεν την κάνει, να μην νιώθεις καμία ενοχή που έχεις ξεκαθαρίσει τη θέση σου. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ούτως ή άλλως δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά ψυχικά. Το πρόβλημά του δεν είναι η κατάθλιψη, αν όντως έχει κατάθλιψη, είναι η στάση ζωής που έχει, η οποία στάση ζωής είναι ηθική επιλογή του καθενός. Είναι ηθική επιλογή να ζεις μια ζωή μίζερη. Είναι ηθική επιλογή να ζεις μια ζωή αγωνιστική. Είναι ηθική επιλογή το πώς θα σταθείς στις δυσκολίες της ζωής σου. Και είναι και επίσης ηθική επιλογή να παραδεχθείς τα λάθη σου και να ζητήσεις ειλικρινά συγγνώμη και από τα παιδιά σου και από τα εγγόνια σου.
αυτή η συμπεριφορά, έτσι όπως την περιγράφεις, είναι μια συμπεριφορά αρνητική ενός ανθρώπου ο οποίος είναι αδιάγνωστος. Δεν μας ενδιαφέρει τι έχει. Ίσως να μην είναι μόνο, ίσως να έχει κατάθλιψη όπως υπονοείς ή όπως σας έχει πει ο ψυχίατρος, αλλά ίσως έχει και κάποιες άλλες διαταραχές προσωπικότητας, οι οποίες είναι θέμα χαρακτήρος. Είναι θέμα του πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος. Έχει επιλέξει να λειτουργήσει έτσι. Εσύ καλά κάνεις να κρατήσεις απόσταση, να προστατεύσεις και τον εαυτό σου και τα παιδιά σου. Δες τη μάνα σου. Η μάνα σου έπαθε καρκίνο και πέθανε. Δεν ξέρουμε γιατί έπαθε καρκίνο η μάνα σου. Υπάρχει περίπτωση από την καταπίεση, τη χρόνια που υπέφερε από τον πατέρα σου, να έπαθε καρκίνο. Οι έρευνες της ψυχολογίας υγείας, είναι ένας ειδικός κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται, health psychology, που ασχολείται με την επίδραση που έχει η καταπίεση ψυχική, το άγχος και το στρες πάνω στην εκδήλωση σωματικών παθήσεων, δείχνουν ένα συσχετισμό μεταξύ ψυχικής καταπίεσης και επεισοδίων καρδιακών, θέματων καρδιακής υγείας, καρκίνων και νεφρών. Είναι τρεις έτσι μεγάλες ομάδες χρόνιων ασθενειών στις οποίες υπάρχει σύνδεση, στατιστική σύνδεση μεταξύ της ψυχικής καταπίεσης, της στενοχώριας, του άγχους που βιώνει ένας άνθρωπος και την ανάπτυξη αυτής της ασθένειας. Για τις ασθένειες φυσικά υπάρχουν και γενετικές προδιαθέσεις, αλλά χρειάζονται και τα triggering events. Triggering event είναι ένα περιστατικό που είναι σαν να πατάει τη σκανδάλη για να πυροβοληθεί το όπλο το οποίο ήδη ήταν οπλισμένο λόγω γονιδίων. Δεν θα αναπτύξουμε όλες τις ασθένειες για τις οποίες έχουμε γενετική προδιάθεση, και ένας λόγος για τον οποίο καλά κάνουμε να εντοπίζουμε τους τοξικούς ανθρώπους, να αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας το δικαίωμα να αποκοβόμαστε από αυτούς και να τους ξεμπροστιάζουμε με έναν τρόπο ο οποίος να είναι χρήσιμος για μας, είναι και για να προστατεύσουμε τη σωματική μας υγεία. Λοιπόν, όσον αφορά στο ξεμπροστιασμα, προσοχή, αν ο άνθρωπος τον οποίο πάμε να ξεμπροστιάσουμε φαίνεται να έχει εκδικητικότητα και να έχει ναρκισσιστικά στοιχεία, που μπορεί να είναι ναρκισσιστής, ίσως να μην είναι καλή ιδέα το ξεμπρόστιασμα να γίνει δημόσιο. Το ξεμπρόστιασμα μπορεί να γίνει ιδιωτικός, με ένα ιδιωτικό μήνυμα, με ένα ιδιωτικό mail ή σε μια πρόσωπο προς πρόσωπο κουβέντα. Γιατί δεν θέλουμε να ασχολούνται μαζί μας αυτοί οι άνθρωποι. Εάν κάποιος ο οποίος έχει υπερβολικό εγώ, πολύ έντονο εγώ, ίσως να έχει και τη διάγνωση ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας, αν δεχτεί να καθίσει να κάνει ένα MMPI ή ένα τεστ προσωπικότητας ψυχομετρικό που κάνουν συγκεκριμένοι ψυχολόγοι που είναι αδειοδοτημένοι για να το κάνουν οι ψυχίατροι. Ένας που έχει ναρκισσιστικά στοιχεία, εάν τον ξεμπροστιάσεις δημοσίως, εάν τον προσβάλλεις μπροστά σε άλλους, είναι πιθανό να λειτουργήσει εκδικητικά μετά. Άρα, προστατεύουμε τον εαυτό μας, ούτως ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες επαφές με τέτοιους ανθρώπους. Τους λέμε ότι τους έχουμε καταλάβει και τους ενημερώνουμε με αποφασιστικότητα ότι αποφασίσαμε να τους βγάλουμε από τη ζωή μας. Τους μπλοκάρουμε από τα κινητά μας τηλέφωνα, από τα social media μας, από τα email μας. Δεν αφήνουμε παραθυράκι ώστε να έχουν οποιαδήποτε άλλη επαφή μαζί μας και είμαστε κάθετοι στην απόφασή μας. Δείξτε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, δείξτε εμπιστοσύνη στον gut instinct σας και σταματήστε να ταλαιπωρήστε από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν συνέστηση και οι οποίοι απλώς κάνουν ένα συναισθηματικό άδειασμα, σας χρησιμοποιούν σαν συναισθηματικούς σκουπιδοτενεκέδες και οι οποίοι δεν έχουν τίποτα μαζί σας στην ουσία. Μέσα τους έχουν θέματα τα οποία δεν θέλουν να τα απειλήσουν και σας τα φορτώνουν. Μας φτάνουν τα δικά μας προβλήματα. Τα προβλήματα που έχει ο καθένας ξεχωριστά. Δεν υποχρεούμαστε να φορτωθούμε κανενός άλλου τα προβλήματα. Μακριά! Μακριά! Δεν ξέρω αν ήταν χρήσιμο. Θα γίνει συζήτηση και στα σχόλια μετά, φαντάζομαι. Αυτές ήταν οι απόψεις μου. Σας φιλώ.